Τηρώντας τα μέτρα και τις αποστάσεις, πιστοί βρέθηκαν σε εκκλησίες για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης στα πλέον ασυνήθιστα Χριστούγεννα των τελευταίων 10 ετιών. Έτσι, να ανοίξουν όλοι οι ναοί. Χρόνια σας πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και του χρόνου να είμαστε διαφορετικά. Καλή δύναμη, υπομονή και κουράζει και οπωσδήποτε η ανθρωπότητα θα τα καταφέρει πάλι, όπως και πρώτα, αλλά πρέπει εμείς να είμαστε δυνατοί. Χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο. Η Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά μεταδόθηκε ζωντανά από την Crete TV με το μήνυμα της γέννησης του Θεάνθρωπου να ζεσταίνει τις καρδιές των κριτικών. Δόξα τω Θεώ, άνοιξαν οι εκκλησίες, άνοιξαν και οι καρδιές μας. Δόξα τω Θεώ, ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους. Να δίνει ο γεννηθής Χριστός μας δύναμη για να παλέψουμε όλοι μαζί τις δυσκολίες των καιρών και των εποχών, να μην φοβούμαστε. Σήμερα το μήνυμα της Εκκλησίας είναι η χαρά μεγάλη που δίνει ο Χριστός με τη γέννησή του στον κόσμο. Τις ευχές σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, πίστη, αγάπη. Ίσως τελικά να χρειαζόταν αυτή η πανδημία για να συνέλθουμε, να αξιολογήσουμε τη ζωή μας και να καταλάβουμε τι είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη για όλο τον κόσμο. Καλά να περάσει αυτό που βιώνουμε. Υπό τη σκιά της πανδημίας, πιστοί γέμισαν την ψυχή τους με πίστη, προσευχήθηκαν και άναψαν κερί, ανταλλάσσοντας ευχές αγάπης και υγείας κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Θα μας πει τι θα κάνουμε. Εγώ είμαι 78 χρονών και παίρνω 5 εκατοστάρικα σύνταξη. Έχω 22 εγγόνια. Όλοι δώρα πήρανε. Οι γέροι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν μια καραμένα. Ντρέπομαι να πάω στα γόνια μου. Στις αληθινές αξίες της ζωής, καθώς και στο σημαντικό έργο που επιτελούν γιατροί και νοσηλευτές, τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, αναφέρθηκαν πιστοί. Εύχομαι μεγάλη υγεία, ευτυχία και δύναμη και κουράγιο σε αυτούς που παλεύουν στην πρώτη γραμμή. Να στρέψουμε το νου μας και την προσευχή μας στους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, όσους εργάζονται στα νοσοκομεία και σηκώνουν μεγάλο σταυρό τούτους τους καιρούς. Και αν δεν μπορούμε τίποτε υλικό να τους προσφέρουμε και να κάνουμε, πιστέψετε με μια καρδιακή προσευχή. Αρκετές εκκλησίες στην Κρήτη τέλεσαν 2 θείες λειτουργίες προκειμένου να εκκλησιαστούν περισσότεροι πιστοί, καθώς ο μέγιστος αριθμός πιστών στους ιερούς ναούς είναι 25 άτομα, ενώ μέχρι 50 πιστοί είναι το πλαφόν στους μητροπολιτικούς ναούς.